χθονοκρασί, γλέντι, φαγητό, τσατσιστά και παιχνίδι περιείχε το μενού χιλιάδων Κυπρίων που έκοψαν και φέτος την μούτση της Σαρακοστής. Μπράβο, ακόμα ένας. Κοπιά θα κεράσουμε να τα σηκώσουμε μαζί και του χρόνου πάλι. Στη υγεία. Στη υγεία μας. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, μικροί και μεγάλοι βγήκαν στην φύση για να τιμήσουν την μέρα. Περιμέναμε την μέρα να βγούμε έξω, όπως όλος ο κόσμος. Είμαστε και εμείς εδώ το ξεκίνημα της Σαρακοστής, με τα παραδοσιακά όπως πάντα. Και ευτυχώς ο καιρός μας έκαμε τη χάρη να περάσουμε ωραία. Δώρο Θεού η μέρα τούτη, και γιατί όχι, να αρχίσουμε να βγαίνουμε δειλά-δειλά έξω. Να ζούμε πάλι τη ζωή μας, όπως πρώτα. Η πρώτη μέρα της Σαρακοστής της νηστείας του Πάσχα άρχισε από σήμερα με το τραπέζι να ξεχυλίζει από λαγάνες, χόρτα, όσπρια και θαλασσινά. Παντζάρο σαλάτα, λαγάνες, κουλούρια, ελιές, χαλουβά. Τα παραδοσιακά Δευτέρας καθαράς, νηστίσιμα, τα ποδάκι, χόρτα κτλ. Εξαιρετική ημέρα, ευτυχώς. Περνάμε ωραία. Λόγω του κορονοϊού, οι μεγάλες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνταν σε αγρούς και δασάκια δεν πραγματοποιήθηκαν, ωστόσο ο κόσμος τύπησε τη μέρα με την οικογένειά τους. Κάθε πέρσι και καλύτερα, λέει η παροιμία. Έτσι, φέτος είμαστε 9, έκαμε και τα 3 μόλια, είμαστε τέλεια 9. Ως που πάμε. Πέρσι δεν μας τη χάρισε ο κορονοϊός και φέτος πάρω λίγο να μας γελάσουν και οι μετεωρολόγοι. Να πετάξετε τους χαρτέτους σας. Εύχομαι να είστε όλοι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Την τιμητική του σήμερα χύγε το πέταγμα του χαρτέτου, με μικρούς και μεγάλους να συνεχίζουν το έθιμο. Αρκετός κόσμος κατέφυγε στο πάρκο της Αθαλάσσας στην πρωτεύουσα. Με τον πλέον παραδοσιακό τρόπο γιόρτασαν την Σαρακοστή και στις υπόλοιπες πόλεις της Ελεύθερης Κύπρου. Μετά από 2 χρόνια απουσίας και φέτος, δειλά-δειλά ξανοργανώσαμε αυτήν την ημέρα για τους κατοίκους της Χλώρακας με μουσική, με δωρεάν κρασί, με δωρεάν γλυκό. Επιποδός βρισκόταν η αστυνομία με την τροχέα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, καθώς εκατοντάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους. Η αστυνομία καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας ήταν επιποδός στους αυτοκινητόδρομους, υπεραστικούς δρόμους και στις κυρίες οδικές αρτηρίες, με σκόπο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τη ρύθμιση της τροχέας κίνησης. Κατά τους ελέγχους δόθηκε έμφαση στις σοβαρές τροχές παραβάσεις, όπως είναι η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης και ναρκωτικών ουσιών.